Πρώτο σταθμό τη Προέδρου τη Δημοκρατία Κατερίνα Σεκελαροπούλου κατά την άφηξη στο αεροδρόμιο τη Αλεξανδρούπολη αποτέλεσε η σύντομη συνάντησή τη με τα πληρώματα των αεροσκαφών πυρόσβεση. Πρόκειται για τα μέλη των πληρωμάτων των αεροσκαφών αεροπυρόσβησης από την Αυστραλία τύπου Air Tractors που έχει νοικιάσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έχουν ως έδρα τους τον αερολιμένα Δημόκριτος. Ευχή της Προέδρου για το φετινό καλοκαίρι ήταν να μην χρειαστεί κανένα μέσο αεροπυρόσβησης να πετάξει. Η κυρία Πρόεδρος μας τίμησε και φέτο με την παρουσία της στο αεροδρόμιο όπως και πέρσι που θυμίζω και είχε κατά το πέρασμά της από αεροδρόμιο συζητήσει με τα πληρώματα αεροπυρόσβησης πάνω στην ώρα των επιχειρήσεων και όλας και συμμετείχε μάλιστα και την τελευταία μέρα στο debriefing briefing της μεγάλης επιχείρησης Έτσι λοιπόν και φέτος, κατά την επίσημη επίσκεψή της στην πόλη μας αυτό το τελευταίο τρίμηνο βρέθηκε στο αεροδρόμιο το προεδρικό αεροσκάφος και η κυρία Πρόεδρος ζήτησε να μεταβεί και να μιλήσει με τα πληρώματα των αεροσκαφών Air Tractors και του ελικοπτέρου Bell που έχουν τη βάση του στο δικό μας αεροδρόμιο για φέτος. Ευχήθηκε στα πληρώματα αυτό που λέμε και όλοι να μην πετάξουν φέτος. Αυτή είναι η ευχή. Έστω και αν είμαστε αεροπορικός οργανισμός επιθυμούμε, ευχόμαστε να μην γίνουν πτήσεις αεροπυρόσβεσης. Και φυσικά επένεσε για μια ακόμα φορά την προσπάθεια που γίνεται από όλους μας, από όλους τους φορείς που κάθε καλοκαίρι, κάθε αντιπυρική περίοδο συμμετέχουμε σε αυτέ τι επιχειρήσει. Κατά τη συνάντηση, η πρόεδρο τη Δημοκρατία συνομίλησε τόσο με του Αυστραλού χειριστέ, όσο και με του Έλληνε συνδέσμου, ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με το πώ εξελίσσεται το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον αερολιμενάρχη του Δημόκρητο Τέλιο Ζαντανίδη, από την Αυστραλία ήρθαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο αεροπυρόσβεση και τα πληρώματά του ανέρχονται στα 7 άτομα. Η κυρία Πρόεδρος ε, μίλησε και με τους ε, ε, Αυστραλούς χειριστές των ε, αεροσκαφών ε, και με τους Έλληνες συνδέσμους που πετάνε με κάθε ένα αέριο μέσο και ήθελε να έχει μια συνολική εικόνα το πώς είναι οργανωμένη η αεροπυρόσβεση στην περιοχή μας αυτή την περίοδο. Ο πρόεδρος παρατήρησε και θυμόταν πέρσι ότι έχουμε περισσότερα αέρια μέσα φέτος και είναι αλήθεια αυτό έχουμε ένα, ένα, παραπάνω αέριο μέσο. Ζήτησε και τις παρασχέθηκε, παρασχέθηκε με πληροφορίες από τον ε, εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Χορτερίδη, τον Πασχάλη, για, για τη δυναμικότητα και τις δυνατότητες των εναέριων μέσων αεροπυρόσβεσης, για την ετοιμότητά μας και κλείσαμε την, αυτή την πολύ ε, σύντομη συνάντηση ε, με μια φωτογραφία όλοι μαζί πάνω στα μέσα αεροπυρασβήσης.